Διευκρίνηση θέλω να κάνω. Για τον κύριο Βαρουφάκη. Ναι. Πείτε. Βγάζει μια πικρία. Βγάζει μια πικρία και αφήνει και κάποια αιχμή, όχι εναντίον του Πρωθυπουργού, ότι οι δανειστές απέτησαν και μένουν τιμή μου η απέτηση των δανειστών. Εάν δηλαδή, για παράδειγμα, μου πει εδώ εμένα η εργοδοσία, που δεν θα μου το πει ποτέ, ότι ξέρεις κάτι, πρέπει να φύγει ο Ντίνος Ιωμόπουλος. Και του πω, εγώ Ντίνο μου θα με διευκολύνεις πάρα πολύ, γιατί η εργοδοσία ζητάει την απομάκρυσή σου. Ουσιαστικά εγώ τι κάνω, δεν προστατεύω τον συνεργάτη μου, γίνομαι υποχείριο της εργοδοσίας. Ή τον προστατεύεις. Ή τον προστατεύω, Α, αυτό έχει ενδιαφέρον. Αλλά να δώσω μια εξήγηση καταρχήν για το εξής. Όχι, αυτή όχι η απόφαση για, έχει όχι για πολύ κόσμο, αλλά για φίλους μου που με είδαν χθες το βράδυ στον Αντένα στις 2 η ώρα. Με βλέπουν και σήμερα το πρωί. Μα εδώ σας κοιμήσαμε. Εδώ ναι, μη θεωρούν ότι κοιμάμαι ή έχω. Απλά. Έχουμε ένα ραντζάκι εδώ. Ένας σύντροφος δεν μπόρεσε να έρθει και. Και το εκτιμώ ιδιαίτερα. Και θέλω να πω ότι και από εκτίμηση και στο πάνελ και στο όλο team της εκπομπής το είμαι εδώ. Δηλαδή μην θεωρείς κανένας τρελάθηκε ο Βίτσας και θα αρχίσει να πηγαίνει στα... ναι. Δεύτερο αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι μια πολύ σπουδαία μέρα. Βεβαίως είναι μέρα που τουλάχιστον όσο μας αφορά εκτιμάμε βαθιά αυτό που έκανε ο ελληνικός λαός. Δηλαδή το γεγονός ότι είπε όχι. Εγώ το λέω ότι είπε όχι στη συνέχιση και στην απέτηση συνέχιση της ίδιας πολιτικής και ότι επιδιώκει μαζί με την κυβέρνηση, τον Πρωθυπουργό και ελπίζω όλες τις πολιτικές δυνάμεις να τουλάχιστον στο επίπεδο των δημοσιονομικών να υπάρχουν διαδικασίες και αναδιανομής των παρών και στο επίπεδο του δημόσιου χρέους να υπάρχει σαφής προσανατολισμός αναδιάρθρωσης και στο επίπεδο του αναπτυξιακού σχεδίου που είναι κεντρικό βέβαια για τη χώρα, κεντρικό για τη χώρα, να αρχίσει να λειτουργεί και με βάση τα δύο προηγούμενα σε μία κατεύθυνση. Μας αναθέτει δύο πράγματα. Το ένα πράγμα αφορά την ίδια τη διαπραγμάτευση και το κλείσιμο της συμφωνίας. Το δεύτερο αφορά τη σκληρή δουλειά ώστε να ανασυνταχτεί η χώρα και στον δημόσιο και στον κοινωνικό και στον ιδιωτικό τομέα. Αυτά θέλουν χρόνο. Αυτά θέλουν χρόνο. Τα άμεσα αλλά... είναι η συμφωνία. Να σας πω το εξής. Να ανοίξουν οι τράπεζες. Να λειτουργήσει το τραπεζικό σύστημα. Κεντρικό. Το να ανοίξουν είναι σχετικό. Και μια και το πώς θα ανοίξουν. Μια και το είπατε. Τουλάχιστον από όσο γνωρίζω, σήμερα το βράδυ θα βγει η καινούργια πράξη νομοθετικού περιεχομένου που θα αφορά τις τράπεζες. Δεν μπορεί να μην βγει διαφορετικά. Κλείνει η προηγούμενη, άρα αύριο το πρωί θα πρέπει να ανοίξουν με όλες τις λειτουργίες. Πολλά κενά. Πολλά κενά. Με όλες τις πάρα πολλά κενά. Βέβαια και το ενδεχόμενο μείωση, και το ενδεχόμενο μείωση της ημερήσιας ανάληψης. Το 60 ευρώ, πώς πάει πιο κάτω. Ανοιχτό. Ανοιχτό. Κοιτάξτε, αυτό να σας πω το εξής. Μακάρι να μην γίνει. Να σας πω το εξής. Πολλά πράγματα εξαρτώνται από τη διαπραγμάτευση, αλλά και από την ενιαία, με διαφορές μεγάλες, στάση των πολιτικών δυνάμεων που ήταν και στο όχι, που ήταν και στο ναι. Σήμερα θα λέει κανένας ότι ο καθένας πρέπει να σεβαστεί από τη δικιά του τη μεριά και με τις δικές του τις παρατηρήσεις το αποτέλεσμα, αλλά εδώ τα πράγματα πρέπει να πάνε ένα βήμα μπροστά. Αυτό δεν μου είπατε τίποτα βασικό. Για τον κύριο Βαρουφάκη. Θα σας πω και για τον κύριο Βαρουφάκη. Αλλά επειδή ξέρετε... Είναι είδηση της ημέρας. Θεωρώ... Χθες ήταν η παρέτηση Σαμαρά. Σήμερα είναι παρέτηση Βαρουφάκη. Εγώ ελπίζω ότι σε μια αν και θα έπρεπε ώρα, να πάμε με αλφαβητική σειρά. Σε δύο ώρες. Και αύριο βλέπουμε. Σε δύο ώρες, τρεις ώρες μέχρι το βράδυ. Τι πενίσεστε, να είναι... κύριε Βορύδη. Και αύριο βλέπουμε. Τι πενίσεστε. Σε δύο-τρεις ώρες ελπίζω να είναι άλλη είδηση τη ημέρα και ως το βράδυ να έχουμε άλλη είδηση. Ένα μισό λεπτό τώρα, μα τώρα θα με κάνετε. Τώρα θα σβήσουμε τα φώτα και θα αρχίσουμε να σας απειλούμε. Ποια είδηση λέτε. Όχι, το γεγονός ότι υπάρχει μια ενιαία στάση ή μια στάση. Λέτε μετά τη σύσκεψη. Μετά τη σύσκεψη των αρχηγών των κομμάτων. Αυτό επιδιώκουμε. Αυτό δεν υπάρχει συμφωνία. Τώρα, όσο αφορά. Βέβαια, εδώ υπάρχει ένα ερώτημα γιατί δεν έγινε πιο μπροστά αυτό. Περιμένετε να φύγει ο Σαμαράς. Όχι. Εντάξει, να μην κάνουμε και λίγο χιούμορ. Σωστό, είναι μαυρίλα. Σωστό. Ως χιούμορ το εκλαμάνω. Όσον αφορά τον Γιάννη τον Βαρουφάκη, εγώ θεωρώ ότι βοήθησε πολύ. Και θεωρώ ότι βοήθησε πολύ και στο εκλογικό αποτέλεσμα,
τις 25. Δεν είναι άδειασμα για τον κύριο Βαρουφάκη αυτό? Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι αυτό που λέει ο ίδιος ο Γιάννης ο Βαρουφάκης έχει μια αξία. Ότι αυτή τη στιγμή κεντρικό ζήτημα δεν είναι ούτε η θέση μας, ούτε η στάση μας. Κεντρικό ζήτημα είναι να υπάρξει μια συμφωνία λύση. Ναι, αλλά εδώ αφήνει ανοιχτό το και σε αυτή την κατεύθυνση. Πιέστηκε ο Πρωθυπουργός να τον παραιτήσει. Μα σε αυτή την κατεύθυνση. Ενώ ο ίδιος είχε πει ότι μόνο σε ναι θα παραιτηθώ. Ναι, σε όχι δεν είχε πει ότι θα παραιτηθώ. Σε αυτή την κατεύθυνση και ο καθένας μας και η καθεμιά νομίζω ότι πρέπει να μην βάλει ως πρώτο ζήτημα ιεραρχικά τον εαυτό του, αλλά την υπόθεση όχι πια της κυβέρνησης, αλλά την υπόθεση της χώρας. Σας λέω ότι εκτιμώ πάρα πολύ τη δουλειά που έκανε και την προσπάθεια που έκανε. Ο καθένας μας με λάθη και παραλήψεις. Με λάθη και παραλήψεις, αλλά νομίζω το πιο βασικό, όπως όλοι μας εννοώ, και δεν είμαι εγώ ο κριτής της δουλειάς των άλλων, δεν ξέρω άλλωστε και μια σειρά πράγματα, αλλά θεωρώ ότι θα βοηθήσει από όποια θέση αυτή την προσπάθεια που πρέπει να βοηθήσουμε όλοι, η οποία έχω μια μισό λεπτό, γιατί είναι μια σημαντική εξέλιξη, Αντώνη. Έχω μια πληροφορία που μου ήρθε τώρα. Και για τον κύριο Χουλιαράκη. Και ότι και ο κύριος Χουλιαράκης δεν θα είναι στην διαπραγματευτική. Έχουμε παρέτηση μαζί με τον κύριο του κυρίου Χουλιαράκη, γνωρίζετε. Δεν το γνωρίζω. Είναι δεν μια το πληροφορία η οποία μπορεί να διαψευστεί. Αλλά δεν είναι το πληροφορία. Καθόλου. Έτσι. Και η οποία, επειδή δεν βάζει σε κίνδυνο τίποτα τη διαπραγμάτευση, αλλά είναι μια πληροφορία που μπορούμε να την πούμε, γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Εμείς το ψάχνουμε. Και για την παρέτηση για του Γιάννη, εγώ το έμαθα στο αυτοκίνητο που ερχόμουν εδώ. Έχει πολύ σημαντική θέση. Βίτσα, εγώ θεωρώ ότι είναι σωστή η τοποθέτησή σας και ήπια και σας τιμά. Δεν πρέπει κανείς να αποξιώνει τους ανθρώπους σε μια δύσκολη ώρα. Όμως, για να μην γίνονται λάθη, και η δουλειά μας είναι να σας τα επισημαίνουμε, καλό είναι να λέτε κιόλας ότι ο Γιάννης ο Βαρουφάκης, πέρα από τις θέσεις του, με τη διαδικασία πολλές φορές δυσκόλεψε τα πράγματα. Δεν είναι κακό αυτό και γι' αυτό αλλάζει ο Πρωθυπουργός και τη στάση έχω του ένα ότι σύντροφο, ο οποίος συνήθως σε τέτοιες τοποθετήσεις και κριτικές, κριτική είναι πάντοτε καλοδεχούμενη όσο με αφορά και η κακόπιστη. Λέω ότι δεν είναι κακόπιστη η δική σας, λέω και η κακόπιστη κριτική, κάτι μπορείς να βγάλεις. Αν έχεις ανοιχτά τα μάτια, αλλά λέω, έχω ένα σύντροφο, τον έχετε φιλοξενήσει και εδώ πέρα πολλές φορές στα πάνελ, που τέτοιες παρατηρήσεις λέει τι σημειώνω. Να τις δούμε. Κύριε Βορύδη.